Και η σχέση μας με όλους τους εταίρους μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης είναι εξαιρετικές. Αλλά ουδέποτε κρύψαμε, ούτε θέλουμε να κρύψουμε την ιδιαίτερη σχέση που συνδέει την Ελλάδα και τη Γαλλία. Je voudrais vous remercier infiniment pour tout ce que vous avez fait dernièrement, pas seulement en faveur de la Grèce, et tout en vous assurant que, bien entendu, nos relations avec tous les États membres de l'Union européenne et de la zone euro sont des relations excellentes. Nous ne voulons pas et ne cachons pas notre affection particulière, les liens particuliers qui nous lient à la France. Του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και βασικό άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς θα ήθελα να επισημάνω ορισμένα ζητήματα στη συνέχεια, πολύ σύντομα βέβαια. Nous considérons et nous avons toujours considéré par ailleurs que la France est un des piliers fondamentaux de l'architecture européenne et un axe fondamental de toute politique européenne. Et sur ces thèmes, permettez-moi d'élaborer un peu. Πριν απ' όλα, θέλω να επισημάνω ότι θα εργαστούμε με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να αλλάξουμε όσο πρέπει την πολιτική της Ευρώπης, ώστε να στραφεί περισσότερο στον άνθρωπο, γιατί το κέντρο βάρους της Ευρώπης δεν είναι τόσο η οικονομία όσο ο άνθρωπος. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και να συνεργαστούμε όλοι ώστε η Ευρώπη να ξαναβρει τις αρχές και τις αξίες της, ιδίως πάνω στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Avant tout, j'aimerais vous dire que nous allons œuvrer afin d'arriver avec tous nos partenaires de la zone euro et de l'Union européenne et tous les États membres de l'Union européenne à modifier la politique européenne qui doit être plus centrée vers l'homme. Car je suis profondément convaincue du fait que le centre de gravité de l'Union européenne n'est pas l'économie, mais l'homme. Nous devons nous tourner davantage vers un état de droit social. Και πάνω σε αυτό το τομέα βεβαίως η Ελλάδα θα τηρήσει το ακέραιο τις υποχρεώσεις της. Αλλά θεωρώ ότι στο προσεχές μέλλον θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές οι οποίες βασίζονται στο ότι δεν μπορεί να παραμείνουμε σε μια τόσο αυστηρή πολιτική λιτότητας και ιδίως θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές πάνω στην βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αλλαγές που αφορούν την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, πάντοτε όμως με σεβασμό στους κανόνες που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, όπως αυτές οι διατάξεις έχουν ερμηνευτεί από την ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Vous confirmez que, bien entendu, la Grèce va honorer pleinement ses obligations. En revanche, il est très important qu'il y ait des changements prochainement en ce qui concerne la viabilité de la dette grecque et un allègement de cette dette, tout en respectant, bien entendu, les règles de l'ESM et, bien entendu, les arrêts de la Cour européenne de justice. Το δεύτερο ζήτημα που ήθελα να θέσω αφορά την αντιμετώπιση του προσφυγικού αισθήματος. Κύριε Πρόεδρε, μόνο όσοι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, μόνο όσοι δεν γνωρίζουν τι έχει προσφέρει ο ελληνικός λαός για την αντιμετώπιση του ζητήματος του προσφυγικού, μπορεί να έχουν αιτιάσεις σε ό,τι αφορά το χειρισμό του προσφυγικού από την πλευρά της Ελλάδας. Le deuxième point que j'aimerais aborder, Monsieur le Président, est la question de la crise des migrants. J'aimerais vous dire qu'il n'y a que ceux qui ne savent pas quelle est la situation actuellement en Méditerranée et au Moyen-Orient qui peuvent exprimer des griefs envers la Grèce. Il n'y a que ceux qui ne savent pas combien a offert mon pays, la Grèce, dans le cadre de la crise des migrants, des réfugiés, qui peuvent se prononcer contre mon pays. Αυτό το ζήτημα πρέπει να λυθεί με όρους αλληλεγγύης και συνεργασίας και πάνω σε μια διπλή βάση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν απ' όλα πρέπει να
φυλάξουμε τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι τα σύνορα των κρατών μελών, όπως ορίζονται κυριάρχως από τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Και από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να προστατέψουμε τον άνθρωπο. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι οι πρόσφυγες είναι πρωτίστως άνθρωποι και οφείλουμε να εφαρμόσουμε όλους τους κανόνες που ταιριάζουν στον πολιτισμό της Ευρώπης και στη δημοκρατία της. Je crois que cette question ne peut être résolue que par la solidarité et la coopération qui doivent se fonder sur deux piliers. Premièrement, la protection des frontières, protection de nos frontières communes de l'Union européenne et surtout la protection de l'être humain, car il ne faut jamais oublier, Monsieur le Président, que ces réfugiés sont avant tout des êtres humains, des hommes, et nous devons le faire en respectant les fondements et les valeurs de la civilisation européenne et de la démocratie européenne. Επιπλέον, και το τρίτο ζήτημα που θέλω να θέσω, είναι ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ιδίως ο πόλεμος στη Συρία, το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού δεν πρόκειται να λυθεί. Και εδώ πρέπει να ενεργοποιηθεί η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η Γαλλία με το κύρος και την ισχύ της μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα ώστε να πάψει να υπάρχει αυτή η καταστροφική φωτιά του πολέμου που δεν ταιριάζει στη σύγχρονη δημοκρατία και που αποτελεί πηγή η οποία θέτει θέματα ανθρωπιστικής κρίσης. La troisième question que j'aimerais aborder, Monsieur le Président, est la question de la guerre au Moyen-Orient et notamment de la guerre en Syrie. Il est certain que la crise des migrants ne s'arrêtera jamais tant que la région est mise à feu. Je pense que le service des affaires étrangères de l'Union européenne doit œuvrer et faire de tout son possible afin d'arrêter cette guerre. Et je pense qu'en l'occurrence, c'est la France qui peut jouer un rôle prépondérant afin d'arrêter cette guerre inhumaine. Αν θέλετε, πολιτισμό για εμάς τους Έλληνες και για τον ελληνισμό αφορά το Κυπριακό. Θεωρώ ότι όλοι οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανεχθούμε άλλο την παράταση αυτής της εκκρεμότητας, της κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν να εξευρεθεί μια λύση που εξασφαλίζει την ενιαία κυριαρχία και την αυτονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας και μια λύση η οποία με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παρουσία και την απρόσκοπτη πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωπαϊκής Ζώνης. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πραγματικά όλες τις προσπάθειες που κάνατε, αυτές τις προσπάθειες να αποδώσουν. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Ο ελληνικός λαός, η Ελλάδα, θα σας αφήσει στους των περιστάσεων, θα τιμήσει την εμπιστοσύνη που της δείξατε, θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Θα παραμείνει και θα αγωνιστεί μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη για τις κοινές αρχές και τις αξίες που μας συνδέουν όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. La dernière question que j'aimerais aborder, Monsieur le Président, est une question chère au cœur de tous les Grecs et de tous les Hellénistes en général, c'est la question chypriote. J'aimerais dire que ce phénomène d'occupation ne peut et ne doit continuer. Il est maintenant temps de trouver une solution à Chypre pour créer un État autonome, un État qui permette l'émancipation de la République chypriote de façon libre et au sein de l'Union européenne et de la zone euro. Une fois de plus, Monsieur le Président, j'aimerais vous remercier pour tous les efforts que vous avez déployés et je suis certain qu'ils apporteront des fruits. J'aimerais répéter une fois de plus que la Grèce va honorer toutes ses obligations dans le cadre européen et j'aimerais assurer une fois de plus que la Grèce compte rester membre de la zone euro et de l'Union européenne à jamais. Je vous remercie. Monsieur le Président, d'abord... Le premier, c'est celui avec les membres de la zone euro pour trouver une solution et permettre à la Grèce, une fois que des engagements avaient été pris, de recevoir la solidarité qui était attendue de la part des pays membres de la zone euro. Et là aussi, vous avez joué un rôle éminent.
et je veux le saluer. Au lendemain du référendum, vous avez ici appelé toutes les forces politiques de la Grèce démocratique à s'unir et à dire que la Grèce voulait rester dans la zone euro. Et j'en ai tiré la conclusion que la France, amie de la Grèce, devait tout faire pour que la Grèce puisse rester dans la zone euro. Et donc, dans l'euro, qu'est-ce que ça aurait été que la Grèce διατηρήσει το ευρώ. Τι θα μπορούσε να ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Ελλάδα και η Ελλάδα χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα λοιπόν είχε πολύ σημαντικές προκλήσεις μπροστά της. Πρώτον, μαζί με τα μέλη της Ευρωζώνης. Φυσικά η Ελλάδα έδειξε ότι ήθελε να μείνει και φυσικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε και εμείς την αλληλεγγύη μας. Ο ρόλος ο δικός σας ήταν εξαιρετικά σημαντικός. Την επομένη του δημοψηφίσματος καλέσατε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να ενωθούν και να εκφράσουν την πεποίθησή τους ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στην Ευρωζώνη. Η Γαλλία, φίλος της Ελλάδας, επίσης στήριξε αυτή την πρωτοβουλία. Τι θα ήταν άλλωστε η Γαλλία χωρίς την Ελλάδα και η Ελλάδα χωρίς την Γαλλία. La France a toujours été aux côtés de la Grèce, à tous les moments et à toutes les époques de son histoire. Et j'ai voulu aussi que la France soit également regardé comme un pays, bien sûr, qui appelle comme les autres la Grèce à tenir ses engagements, mais qui soit capable de convaincre toute la zone euro pour que nous puissions prendre des bonnes décisions, et ce fut fait lors de cette séance du Conseil européen du 13 juillet. Η Γαλλία λοιπόν πάντα ήταν σε όλες τις πολύ σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Ελλάδας στο πλευρό της Ελλάδας. Και η Γαλλία βεβαίως είναι και αυτή μια χώρα που ζητάει από την Ελλάδα να παραμείνει πιστή στις μέσεις της, αλλά είναι μια χώρα που μπορεί την ίδια ώρα να πείσει τους υπολείπους της Ευρωζώνης ότι πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε την 13η Ιουλίου στη Σύνοδο Βοηθής. Je sais tous les efforts que le peuple grec a dû réaliser et toutes les réformes qui ont été depuis des années engagées et encore ces derniers mois votées. Et il en faudra d'autres pour qu'il puisse y avoir le succès. Mais j'ai dit aussi que la négociation sur la dette devait être l'étape suivante. Et il est donc légitime que nous puissions aussi aborder cette question. Βεβαίως γνωρίζουμε τις προσπάθειες του ελληνικού λαού τα τελευταία χρόνια, γνωρίζουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων μηνών. Θα χρειαστούν και άλλες προσπάθειες. Αλλά βεβαίως, το έχω ήδη πει, το επόμενο βήμα θα είναι η συζήτηση για το χρέος, η οποία σίγουρα πρέπει να ξεκινήσει. Pour rappeler que la France est prête à faire davantage pour convaincre les entreprises françaises d'investir en Grèce. L'επίσκεψη όμως σημαίνει και ένα άλλο σκοπό, να δείξει ότι μπορούμε να πείσουμε γαλλικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα. Parce que l'enjeu, c'est la croissance, c'est l'emploi, c'est l'activité. Ça ne peut pas être simplement des disciplines, même si elles sont nécessaires. Γιατί φυσικά το ζητούμενο εδώ είναι η ανάπτυξη, είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν είναι μόνο η πειθαρχία, ακόμα και αν η πειθαρχία είναι απαραίτητη. Donc, je suis venu à la tête d'une délégation de chefs d'entreprise français, de parlementaires français aussi, de toutes les sensibilités politiques, pour que le message soit clair. Si on aime la Grèce, on vient en vacances en Grèce, je crois que ça a été le cas ces derniers mois. Et si on est à la tête d'entreprise française, on vient investir en Grèce. Είμαι λοιπόν επικεφαλής μιας γαλλικής αντιπροσωπείας, επιχειρηματιών, αλλά και μελών του κοινοβουλίου, όλων των παρατάξεων. Και το μήνυμα είναι σαφές. Αν κάποιος αγαπάει την Ελλάδα, βεβαίως έρχεται διακοπές, όπως εξάλλου κάναμε όλοι φέτος το καλοκαίρι, αλλά επενδύει στην Ελλάδα. Alors, je viens également dans un contexte qui est celui des réfugiés, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, et je mesure ce qu'est la gravité de la situation, avec ces dizaines de milliers de personnes qui sont venues sur les côtes grecques. Nous devons aider la Grèce. L'Europe doit aider la Grèce, parce que en aidant la Grèce, l'Europe cède elle-même. La Grèce, c'est notre frontière extérieure.
Donc si nous ne protégeons pas notre frontière extérieure, si nous ne créons pas des centres qui puissent permettre d'accueillir, d'accompagner les personnes qui relèvent du droit d'asile, de raccompagner celles qui n'en relèvent pas, alors nous ne traiterons pas ni humainement ni efficacement la question des réfugiés. Φυσικά έχουμε στην Ελλάδα σε μία σημαντική στιγμή, αναφέρεται κύριε Πρόεδρε το θέμα των προσφύγων. Γνωρίζω τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν στις ακτές της Ελλάδας και οφείλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Βοηθώντας την Ελλάδα βοηθάμε την Ευρώπη και θεωρώ πραγματικά ότι οφείλουμε να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Δημιουργώντας κέντρα υποδοχής, συνοδεύοντας τους πρόσφυγες, αλλά και βοηθώντας την επιστροφή αυτών που δεν μπορούν να παραμείνουν. S'il y a des réfugiés, c'est parce qu'il y a une guerre en Syrie, qui dure depuis maintenant près de 4 ans, et qui a conduit 4 millions de personnes à sortir de Syrie, des millions à errer à l'intérieur du territoire syrien, et encore en ce moment, avec les bombardements qui ont lieu, il y a des dizaines de milliers de personnes qui fuient. Και φυσικά αν υπάρχουν τόσοι πρόσφυγες σήμερα στην Ευρώπη, αυτό οφείλεται στον πόλεμο στη Συρία, ο οποίος διαρκεί εδώ και 4 χρόνια. Πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Συρία και περιφέρονται στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών οδήγησαν ακόμα περισσότερους ανθρώπους εκτός της Συρίας. La solution est politique. Elle passera par une négociation avec toutes les parties prenantes, avec tous les pays qui sont voisins de la Syrie et avec les puissances. Et la France y prendra sa part. Et en même temps, nous devons aussi lutter contre le terrorisme de Daesh. Et ce n'est pas en sauvegardant le régime de Bachar el-Assad que nous y parviendrons. Φυσικά η λύση δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική. Χρειάζεται διαπραγμάτευση με την εμπλοκή όλων των νερών, με τους γείτονες της Συρίας και φυσικά η Γαλλία θα συμμετάσχει και θα συνεισφέρει. Αλλά πρέπει την ίδια ώρα να καταπολεμήσουμε και την τρομοκρατία του Daesh. Vous avez enfin parlé d'un sujet qui est un sujet européen là encore, Chypre. Parce que nous devons faire en sorte que un pays membre de l'Union européenne puisse trouver son avenir et que la solution puisse être trouvée là aussi par rapport à un conflit qui a duré depuis trop longtemps. Θέσατε, κύριε Πρόεδρε, και ένα άλλο θέμα, το Κυπριακό, ένα ευρωπαϊκό θέμα. Πρόκειται για μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία πρέπει να στηρίξουμε, να βρει το μελλοντικό της προσανατολισμού. Φυσικά, χρειάζεται λύση. Et j'appuie toutes les initiatives, tous les efforts du président chypriote pour permettre que par le dialogue et par la négociation, il puisse y avoir la solution. Και εδώ στηρίζω όλες τις πρωτοβουλίες του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ώστε μέσω διαπραγματεύσεων και διαλόγου να φτάσουμε στη λύση. Enfin, monsieur le Président, je vous remercie pour votre patience parce que comme vous comprenez très bien la langue française, vous avez dû supporter deux fois mon propos. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας, γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα. Mais c'est pour vous rappeler deux fois l'amitié de la France pour l'Allemagne. Οπότε ακούσατε δύο φορές τη διαβεβαίωσή μου ότι η Γαλλία είναι φίλος της Ελλάδας. C'est très agréable, monsieur le Président.